θα σου κάνω τον Άγιο. Αχ, αμάρτησα για μια νύχτα παράνομα. Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Το τσικνίζουμε κι εμείς έξω. Έχουμε σούβλες, φυσταριές, το τι παϊδάκι ψήνεται, το τι κοκορέτσι, το τι κοτοσούβλι, το τι σουτζουκάκι. Δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Μόνο να σας το περιγράψω και να σας δείξω μια μικρή εικόνα μόλις μου τα φέραν από έξω από τις σούβλες. Θα συνδεθούμε με πολλά μέρη για να δούμε πώς γιορτάζουν σήμερα και πώς τσικνίζουν. Στις άλλες μου ξεχνάμε ότι ξεκίνησε και το καρναβάλι, ετοιμάζονται πολλές καρναβαλικές εκδηλώσεις. Μείνετε στην παρέα μας γιατί έχουμε και αποκλειστική συνέντευξη από Ζόζεφιν, αλλά και Αντώνη Ρέμο και Καφτανέα, τα πάντα όλα. Οπότε από την αρχή μέχρι το τέλος μένετε στην παρέα, τα Σος TV. Καλώ την Εύη, τι κάνει, κορίτσι μου, όμορφο. Καλησπέρα, Τάσο. Είμαι πολύ καλά. Εσύ. Τσίγνησε, έφαγε. Έφαγα. Φάγαμε αρκετά, λοιπόν. Είπαμε ότι ξεκινάνε οι καρναβαλικές εκδηλώσεις σιγά-σιγά σε όλη την Ελλάδα. Και για του λόγου του αληθές θα μεταφερθούμε στη Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής και θα καλωσορίσουμε στην παρέα μας τη Μαρία την Μανδάλου, την πρόεδρο των γονέων και κηδεμόνου του Δημοτικού Σχολείου Μεγάλη Παναγιά. Μαρία μου, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα από την ορεινή Χαλκιδική. Καλησπέρα από την όμορφη Μεγάλη Παναγία. Μαρία μου, ποια είναι η κυρία που έχεις δίπλα σου? Σύστησέ μας κιόλας. Είναι η Μαρία η Ταραζά, είναι η γραμματέα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμών του Δημοτικού Σχολείου. Άρα έχουμε την πρόεδρο και τη γραμματέα, οι οποίες εσείς έχετε απομυστεί την ευθύνη για ένα πολύ όμορφο καρναβάλι που θα ζήσουμε και βλέπουμε κάποια πλάνα την περσινή καρναβαλική παρέλαση. Να πούμε λοιπόν πού θα λάβει χώρα, τι ώρα θα ξεκινήσει. Λοιπόν, διοργανώνουμε το δεύτερο μεγαλοπαναγιώτικο καρναβάλι φέτος, το οποίο αναγεννήθηκε πέρσι μετά από μία πολυετή αποχή που είχε. Φέτος λοιπόν μεγαλώνουμε και διπλασιαζόμαστε, φτάνοντας στους 500 καρναβαλιστές, συμμετέχοντας 20 γκρουπ περίπου σε μία πολυθεματική πεζοπόρο παρέλαση. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει κοντά μας, να διασκεδάσει και να ξεφαντώσει μαζί μας, με πολύ κέφι, χορό και φαγητό, και δίνουμε ραντεβού την Κυριακή 10 Μαρτίου στις 12 η ώρα, λίγο πριν το μεσημέρι, στην κεντρική πλατεία της Μεγάλης Παναγίας, στην κεντρική πλατεία του χωριού, στην πλατεία Χωροστάση. Άρα λοιπόν, την Κυριακή όλοι είναι καλεσμένοι στη Μεγάλη Παναγιά, στην ορεινή Χαλκιδική, σε ένα πανέμορφο μέρος, γιατί έχω έρθει πολλές φορές, και αξίζει να σε επισκεφθούν γιατί θα έχει και πολύ ωραίο καιρό. Την Κυριακή. Έτσι βλέπουμε από τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οπότε κανένας δεν έχει να φοβηθεί ούτε βροχή, ούτε κρύο, ούτε κάποια καιρικά φαινόμενα. Να βάλουμε όλοι τα καρναβαλίστικά μας και να έρθουμε να περάσουμε πολύ όμορφα. Έχουμε και σουβλάκια, θα ψήσουμε εκεί πέρα, θα γίνει χαμός, έτσι. Βεβαίως, θα γίνει χαμός, τρελός χαμός. Περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει κοντά μας. Ξέρουμε περίπου πόσα άρματα θα παρελάσουν, πόσοι καρναβαλιστές. Μου είπες 500, πάνω από 500, αλλά ξέρουμε θεματικά πόσοι θα είναι περίπου. Θα είναι πολυθεματική η παρέλαση και θα είμαστε περίπου 20 με 25 γκρουπ. Α, τόσα πολλά έχω να προλογίσω και να παρουσιάσω. Και βέβαια πρέπει να πω ότι είναι μεγάλη μου χαρά και με τιμάτε που φέτος με επιλέξατε για να είμαι ο παρουσιαστής της εκδήλωσης. Και επειδή εγώ έκατσα και μελέτησα και από ό,τι βλέπετε έχουμε και πλάνα από πέρσι, είδα ότι πέρσι έγινε μια πολύ όμορφη παρέλαση, αν και ήταν η πρώτη μετά από πολλά χρόνια. Φέτος πιστεύω ότι θα είστε πιο καλά οργανωμένοι, γιατί ξέρεις πάντα η πρώτη φορά είναι πιο δύσκολη. Στη δεύτερη έχεις πάρει τη ροή. Πάρει το βάπτισμα του πυρός πλέον και είμαστε πολύ καλά οργανωμένοι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα πούμε από κοντά από το Σάββατο που θα είμαι εκεί. Είστε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και να ευχηθούμε καλή Σαρακοστή με υγεία σε όλο τον κόσμο. Ανυπομονούμε για την Κυριακή. Πολλά φιλιά λοιπόν και στις δύο Μαρίες. Καλή δύναμη, γιατί έχετε πολύ τρέξιμο τώρα. Μέχρι να ξεκινήσει η παρέλαση και μόλις ξεκινήσει η παρέλαση, όλα θα είναι πρίμα και όλα θα πάνε καλά. Κάθε επιτυχία θα τα πούμε από κοντά. Πολλά πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια. Γεια. Να είστε καλά. Γλυκύτατες και οι δύο κυρίες. Πολύ ευγενικές και ξέρεις, αγαπάνε πάρα πολύ αυτό που κάνουν. Το πιστεύουν και δίνουν αυτό που λένε ψυχή και σώμα για να βγει ένα πολύ καλό και μοναδικό αποτέλεσμα. Εγώ θα παρουσιάσω βέβαια την παρέλαση, θα είμαι εκεί και εγώ από το Σάββατο και Κυριακή πρωί. Πάω από το Σάββατο, ξέρεις, για να ξεκουραστώ, να σηκωθώ και να με πάω, ναι. Γιατί και η Μεγάλη Παναγία είναι από τα ωραιότερα ορεινά χωριά. Μην ξεχνάς ότι από εκεί είναι και ο Γρηγόρης Ανώτογλου. Μην το ξεχνάμε αυτό. Η Μεγάλη Παναγία είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Αφήνουμε
τις καρναβαλικές εκδηλώσεις. Θα πάμε στο πρώτο μας πολυσυλλεκτικό, το Μούλτι, που έχει μέσα από Ήλιο Βρετό, Λένα Παπαδοπούλου, Δημήτρου Γκαρέζο και πολλούς αγαπημένους. Και μετά θα βγούμε έξω στο δρόμο live να δούμε πώς τσικνίζει ο κόσμος και πώς γλεντάει αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Όλα αυτά μετά το Μούλτι. Πάμε. Λία, ξεκινάτε στο Ωμέγα και θέλω να μου πεις τι θα δούμε. Καλώς ήρθατε. Είναι η παρθενική μας έτσι συνάντηση εδώ με όλους τους συνεργάτες σήμερα στις φωτογράφεις για την αφίσα του Ωμέγα. Ξεκινάμε 12 Μαρτίου και θα είμαστε εκεί κάθε Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο. Θα δούμε και ντουέτα πάνω στη σκηνή. Εννοείται. Έχω δίπλα μου μια λαϊκή τραγουδίστρια την οποία εκτιμάω, θαυμάζω και σέβομαι. Μιλάω φυσικά για τη Λένα Παπαδοπούλου. Ταιριάζουμε με τη Λένα, έτσι, σαν άνθρωποι και σαν ενέργειες. Κάτι από σένα που θυμάται σίγουρα ο κόσμος είναι το κρέμασμα που τραγουδούσες. Θα δούμε κάτι αντίστοιχο φέτος, γιατί αυτό το είδαμε να γίνεται viral. Ένα βράδυ κόντεψα να πέσω, να ξέρεις. Ναι. Μου αρέσει να δοκιμάζω επικίνδυνα πράγματα, αλλά νομίζω ότι για φέτος έχω κλείσει με αυτό, με τις επικίνδυνες αποστολές. Υπάρχει άγχος για την επιστροφή στην Αθήνα? Άγχος όχι. Άγχος δεν υπάρχει άγχος. Όποτε νιώθεις ότι θέλεις να εμφανιστείς, θέλεις να επικοινωνήσεις με τον κόσμο, το κάνεις. Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει τον Ηλία Βρετό και είπες το ναι όταν άκουσες το όνομά του για συνεργασία? Μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν είχαμε συνεργαστεί ποτέ. Τον εκτιμώ πάρα πολύ και σαν άνθρωπο. Ένας από τους πιο στενούς σου συνεργάτες, ίσως ο πιο στενός σου, είναι και ο σύζυγός σου. Πώς είναι να δουλεύετε μαζί και να είστε και ζευγάρι? Κάνουμε κάποια πράγματα μαζί, ναι, βεβαίως, μου γράφει και τραγούδια. Αλλά ναι, είναι καταπληκτικό να είσαι με τον άνθρωπό σου παντού και πάντα και να είστε και οι καλύτεροι φίλοι και οι καλύτεροι συνεργάτες. Υπάρχει μυστικό για μια σχέση που κρατάει στον χρόνο και είναι το ίδιο καλή όπως τις πρώτες μέρες? Ναι. Μετά από 24 χρόνια μπορώ να σου το πω με σιγουριά. Παίζει ρόλο η εκτίμηση, πόσο εκτιμάς τον άλλον και πόσο πολύ εκτιμάς την αντίθετη γνώμη που έχει εκείνος για κάτι. Αν αυτή η ισορροπία είναι σωστή, η σχέση αντέχει. Με το γιο σου, η σχέση σου πώς είναι τώρα που μεγαλώνει? Κοίταξε, τώρα πια είναι μεγάλος. Ήταν πάντα αγαπησιάρικη η σχέση μας. Είναι πολύ ωραίο άτομο. Ναι, μη σου πω, καλύτερος μου φίλος. Υπήρχε ανισότητα όσον αφορά η μισθολογική, στο κομμάτι των ευκαιριών. Δηλαδή, οι άντρες του είχαν περισσότερες ευκαιρίες από τις γυναίκες του. Ακόμα υπάρχει αυτό. Και υπάρχει από το παγκόσμιο στερέωμα που μπορείτε να δείτε συνεντεύξεις από οποιαδήποτε γυναίκα ηθοποιό που είναι σε ένα τεράστιο επίπεδο, σε ένα βάθρο, όπως ξέρω εγώ είναι η Τζούλιαν Μουρ. Σε αντίθεση με έναν συμπροταγωνιστή της του ίδιου level σε μια ταινία, θα πάρει περισσότερα χρήματα εκείνος. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς, είτε είναι πρωταγωνιστές, είτε είναι δεύτερη ρόλη. Σε ένα μεγάλο βαθμό συμβαίνει και πιστεύω ότι δεν πρέπει να συμβαίνει. Στο Tonight Show ο Γρηγόρης Αρναούτογλου πήρε ζωντανά τηλέφωνο τον Νίκο Μουτσινά και ουσιαστικά του έκανε ανοιχτή πρόταση για συνεργασία. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό, παιδιά. Ωραία, παραμυθιαστείτε. Τι λέτε, το φανταζεστε? Δεν υπάρχει αυτό το μήνυμα. Ο Βασίλης Καράς λέει: σαν τις ράγες από τα τρένα που δεν σμίγουν ποτέ πουθενά. Δεν είναι κακό για τον έναν ή για τον άλλον αυτό. Απλά δεν συναντώνται κεφάλαια της τηλεόρασης όπως είναι ο Γρηγόρης και ο Μουτσινάς. Όπως δεν συναντήθηκαν όταν ξεκίνησαν και προσπάθησαν και δεν έγινε. Έτσι, πολλό δε μάλλον τώρα μετά από τόσα χρόνια δεν βρίσκουν. Δηλαδή και να το ξεκινήσουν. Τι κάνετε? Επιστρέφει ο μόρφος κόσμος. Καλημέρα σας. Πώς αισθάνεστε? Καλά. Ο κύριος ξέρει πολλές πληροφορίες. Κάνατε και στο βαθμό μου ζωνάζει. Ο κύριος που έρχεται, ο κύριος ξέρει πολλά πράγματα. Καλημέρα, τι κάνετε, καλά? Κάνατε μια συνεργασία μαζί. Ξέρει ο κύριος πολύ περισσότερο. Ανυπομονείς πάλι για τα ταξίδια? Ξέρει ο κύριος πολύ. Με τον κύριο Μουτσινά είπατε για συνεργασία. Του προτείνατε. Δέκα επεισόδια θα το πει. Είπατε σε δυσκολεύει επιστροφή. Εσείς είστε πάλι εσείς. Εσείς καινοργίστε. Δεν μας θυμάστε. Εσείς την κυρία δεν τη θυμάμαι. Ο Δημήτρης Ογκαρέζος είπε ότι παραμυθιάζεστε αν κάνει κάτι μαζί με τον κύριο Μουτσινά. Δεν σμίγουνε δύο ράγες από τα τρένα. Δεν κοιμήθηκα καθόλου, έπαιζα μπυρίμπα χθες. Πώς αισθάνεσαι? Που έπαιζα να μην παίζω μπυρίμπα, φανταστείτε. Για τον όμορφο κόσμο, πώς αισθάνεσαι? Κάθε φορά, να είσαστε καλά. Δεν ξέρω ακόμα, παιδιά, πραγματικά. Δεν ξέρω ακόμα. Αλήθεια, συγγνώμη λίγο να βάλω ένα λεπτό. Τι θα απαντούσατε στο Δημήτρη Ουγγαρέζο? Παρακαλώ, τι είπατε, κύριε? Για αρχή και μετά περισσότερα. Θα νομίζω ότι δεν έγινε τίποτα σοβαρό. Φυλάκια πολλά. Θέλω να σε ρωτήσω, ακούσαμε διάφορα ρεπορτάζ που σε θέλουν να συμμετέχεις στο Housewives, ισχύει? Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό, από εσάς τα ακούω. Δεν σου έχει γίνει πρόταση δηλαδή όχι, ακόμα? Όχι, το ακούω μόνο από εσάς. Ακούσαμε... Αν ήθελες, θα σου άρεσε σαν ιδέα να συμμετάσχεις σε κάτι τέτοιο? Εντάξει, είναι ένα project πιο παλιό, το θυμάμαι γιατί το έβλεπα τότε. Σίγουρα είναι κάτι όμορφο.
Αλλά πόσο χρονών ήσουν εσύ τότε που το έβλεπε? Ήμουν μικρή και έμενα στην Τρίπολη και πήγαινε σχολείο να καταλάβω. Ακούσαμε το όνομά σου, τη Μαρία Καλάβρη και τη Σάσα Μπάστα. Θα σου άρεσε να συνεργαστεί και με όλες αυτές? Εντάξει, είχε ενδιαφέρον, είναι κατάλληλες συνθήκες. Δεν το έχω σκεφτεί καθόλου, γιατί δεν έχει γίνει κάποια πρόταση ακόμα. Κάποια άλλη πρόταση σου έχει γίνει? Έχουν υπάρξει κάποιες προτάσεις. Η Δήμητρα Αλεξανδράκη είπε ότι θα σε παντρέψει. Αν υπάρξει ο κατάλληλος γαμπρός, πού είναι ο γαμπρός για να με παντρέψει? Το Στάθη Σχίζα τον έχεις δει καθόλου στο Just? Δεν βλέπω τηλεόραση πολύ. Ό,τι βλέπω στο YouTube κάτι. Για αλήθεια, ό,τι βλέπω το βλέπω από τα blogs, από αυτά που παίζουν μετά. Πώς σου φαίνεται η φωνή του? Αξίζει. Εντάξει. Καλή προσπάθεια. Ακούσαμε ότι στο Just υπάρχει ένα κατά πάσα πιθανότητα ζευγάρι μέσα. Αν ήταν ο Στάθης, θα σε πείραζε? Δεν έχω παιδιά. Αυτό πρώτη φορά το ακούω και αυτό επίσης, να σου πω την αλήθεια. Ευτυχώς μου τα λέτε εσείς. Δεν έχω τέτοια θέματα. Έχει κλείσει αυτός ο κύκλος. Εσύ έχεις προχωρήσει κάπου παρακάτω τη ζωή σου? Αν είχα προχωρήσει, θα το ξέρατε, γιατί ξέρω ότι είμαι άνθρωπος εξωστρεφής που τα κοινοποιώ όλα αυτά. Mm-hmm. Οπότε, αν κάτι είναι ανακοινώσιμο, θα το μάθετε. Εκείνος μεταξύ άλλων δήλωσε ότι σε βοηθούσε όσο ήσουν στο Just. Επειδή ανέφερες και εσύ ότι ουσιαστικά τον είχες κάνει να τον γνωρίσει ο κόσμος, εκείνος είπε ότι σε βοηθούσε στο Just. Εντάξει, με βοηθούσε όπως ο κάθε σύντροφος στηρίζει την κοπέλα του, τη γυναίκα του, αντίστοιχο όταν κάνει κάτι. Αν σου έλεγα να πας στα backstage, γιατί είχαμε μιλήσει τότε για τα backstage και είπες όχι, δεν θα πάω. Τώρα όμως, πώς σου φαίνεται, αν θα ήταν ωραία σαν φάση να είσαστε μαζί με το Στάθη? Εντάξει, έχει ξεκινήσει παιδιά αυτό το project, οπότε δεν είμαι εκεί. Οπότε γιατί το συζητάμε, δεν καταλαβαίνω. Γιατί ο Στάθης ότι θα είχε ίντριγκα. Ότι θα είχε ενδιαφέρον. Ναι. Μ' αρέσει τηλεόραση, οπότε θα είχε ενδιαφέρον. Το αφήνω εκεί. Η προσωπική ζωή πότε θα την βγάλεις προς τα έξω? Γιατί αποκλείεται μια τόσο όμορφη γυναίκα, τόσο λαμπερή, τόσο υγιής, να μην έχει και προσωπική ζωή, ρε παιδί μου. Την προσωπική μου ζωή την προστατεύω πάρα πολύ καλά, τη θωρακίζω. Οι συναδελφοί σας έχουν πει ότι ντρέπονται να πάρουν τηλέφωνο, να αυτοπροταθούν οι ίδιες. Εσείς το κάνατε παρόλα αυτά? Εγώ δεν τρέφομαι. Δεν συμβουλές από αγαπημένα πρόσωπα πριν πείτε το ναι σε μια πρόταση, είτε τηλεοπτική είτε θεατρική? Όχι. Με ενδιαφέρει μόνο η δική μου γνώμη. Ο σύζυγος έχει παρακολουθήσει τις ψυχοκόρες, έχει πει τη γνώμη του? Ναι, το αρέσει πολύ. Είναι και αυτός εντυπωσιασμένος από το επίπεδο αυτής της δουλειάς. Είναι αυστηρός κριτής? Ναι, είναι αυστηρός κριτής. Σεξι για μένα είναι ένα βλέμμα. Όχι τι φοράμε. Τραϊάν, όταν βγαίνεις έξω σε φλερτάρουν? Όχι. Σένα? Όχι. Θα κάνουμε παρέα. Ήμουν καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούριου. Είδες πουθενά εκεί τον Ανδρέα Μικρούτσικο? Μιλήσατε? Γιατί είχε κάνει κάποιες δηλώσεις για σένα. Ναι, το ξέρω. Ήταν εκεί πέρα, αλλά όλοι όσοι μας αγαπάνε και τον αγαπάνε φροντίσανε να μην έρθουμε πάρα πολύ κοντά. Δεν ξέρω το λόγο, μάλλον για να μας προστατέψουν. Για το λόγο το ότι με στεναχώρησε, δεν θέλω να το αναπαράγουμε ο άλλος. Σας παρακαλώ, σας τα ζητάω σαν χάρη. Ωραία. Λοιπόν, είδαμε η Ηλία Βρετό. Είδαμε Ελένα Παπαδοπούλου, είδαμε πολύ κόσμο. Να μείνω λίγο στον Ηλία Βρετό. Αυτό που έκανε πέρσι που κρεμιόταν ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Το έκανε και ο Τόνις Φίνος. Αλλά παίρνεις ρίσκα τώρα με τέτοια πράγματα. Μπορεί να πέσει και να χτυπήσει. Λοιπόν, εμείς θα πέσουμε, θα χτυπήσουμε, απλά θα χορέψουμε, θα διασκεδάσουμε. Διότι σας είπα από την αρχή της εκπομπής ότι θα βρεθούμε στην καρδιά του χορού και της διασκέδασης. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς συχνίζουν σήμερα σε όλα τα μέρη. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με τον Γιάννη τον Γεντίμη. Τον έχουμε τον Γιάννη? Καλό. Η μαύρη χείρα. Ουρλιάζω. Κλαίω. Γεια σου. Καλησπέρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ βλέπεις την εκπληκτική αμφίεση που έχω. Τη μάσκα. Το καπέλο βασικά της μάγκες. Εδώ σε ξέφρενους ρυθμούς. Γιορτάζει η Θεσσαλονίκη φυσικά. Στον Παλμό, στην καρδιά του. Βασιλέως Ηρακλείου. Εδώ πραγματικά που βλέπουμε όλους τους κυρίως νεαρές ηλικίες. Όλοι έχουν βρεθεί εδώ πραγματικά, όπως βλέπεις και εσύ, έχει κλείσει ο δρόμος κυριολεκτικά. Όλοι σε ένα ξέφρενο πάρτι. Βέβαια, εγώ αυτό που θα σου πω είναι ότι τελικά η είδηση βασικά ότι ο καιρός θα χαλάσει το πάρτι εδώ ήταν fake από ό,τι φαίνεται. Γιατί εδώ τουλάχιστον προς το παρόν, εδώ τα πράγματα όλα οδεύουν μια χαρά με όλους τους Θεσσαλονικείς και όχι μόνο. Πριν σε προηγούμενες συνδέσεις που είχαμε κάνει στην εκπομπή της Χριστίνας στη Σόρμπα, συναντήσατε πολλούς ξένους. Έχουμε πάρα πολύ τουρισμό συγκεκριμένα για σήμερα. Λοιπόν, εμείς τώρα, έλα λίγο με τη βοήθεια του Δημήτρη του Μενεξέ. Καλησπέρα, Γαζί. Ναι. Είμαστε οι πανέμορφες. Διαβολάκι. Εγώ άγγελος. Άγγελος, ναι. Αντίθεση, κορίτσια. Είστε από εδώ Θεσσαλονίκη φοιτητές? Ναι. Πριν πραγματοποιήθηκε το συλλαλητήριο. Και εσείς είστε εδώ όμως? Ναι. Πρώτα πήγατε εκεί και μετά ήρθατε εδώ να υποθέσω? Ναι. Άρα,
Έχουμε και κοινωνικό μήνυμα. Δηλαδή πρώτα πάμε στο συλλαλητήριο να στηρίξουμε την απόφαση των φοιτητών και μετά έρχονται εδώ. Πέφτει ο ρυθμός, Τάσο, κυρίες και κύριοι. Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Βρες, ρώτησε κόσμο. Ναι, ναι, πως περνάνε. Είμαστε ζωντανά στον αέρα. Τι ωραία ενδυμασία είναι αυτή. Ό,τι να είναι. Α, ό,τι να είναι. Έβαλα ό,τι να είναι. Ωραία ενδυμασία αυτή, ό,τι να είναι, έτσι. Να το έχουμε αυτό στα υπόψη μας. Και εσύ, εσύ ό,τι πρέπει. Εγώ ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Εσύ ό,τι να είναι, εσύ ό,τι πρέπει. Και εγώ ό,τι να είναι. Τίποτα αυτό. Ωραία γυαλιά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Τάσο, πραγματικά αξίζει εδώ. Όσοι δεν έχουν κατέβει εδώ πέρα μέχρι στιγμής, πραγματικά πρέπει να κατεβούν, να μπουν στους ρυθμούς. Με κοροϊδεύουν από πίσω, έτσι. Να ξέρεις, Τάσο, κυρίες και κύριοι, εδώ με κοροϊδεύουν. Είσαι εξαιρετικός. Εγώ νόμιζα ότι είσαι μαύρη χείρα. Όχι ότι είσαι μάγισσα. Θέλω να μου πεις... Ό,τι θες πες το. Μπράβο. Ό,τι θες, πάντως, μάγισσα. Ένα είναι σίγουρο, ότι γίνεται χαμούλης, ότι έχει πάρα πολύ κόσμο και ότι και εγώ τελειώνοντας την εκπομπή, εκεί θα έρθω για να γλεντήσουμε όλοι μαζί. Έχουμε καταγράψει το ρυθμό αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να έχουν ξεκινήσει να χορεύουν από πολύ νωρίς. Πάρε και άλλες δηλώσεις, μου αρέσει όλο αυτό. Έχουμε άλλη μια απόπειρα. Ναι. Συνέχισε, ναι. Λοιπόν, κορίτσια, καλησπέρα. Τι έχετε τη φύση. Τι έχετε τη φύση, ωραία γυαλιά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ξέρω, τι συγκεκριμένο. Μου άρεσε το χρώμα, όλο αυτό. Δεν μου πεις και εσύ ότι να είναι. Όχι κάτι συγκεκριμένο. Άρα ότι να είναι. Πάλι πέσαμε στο ότι να είναι, Τάσο. Ωραία, εσύ στα φτάκια εδώ, κάτσε. Περίμενε να πάμε εδώ στα κορίτσια που είναι εδώ. Καλησπέρα. Εσάς δεν σας βλέπω να έχετε ντυθεί κάτι. Είμαστε πράκτορες. Πράκτορες, επίσης έχουμε και σακάκια. Α, James Woman, δηλαδή. Τι αριθμό έχετε εσείς, 0-0 πόσο. 2-0. 4. Πόσες είστε, πόσες είστε. 6. Άρα 0-0-6. Ωραία. Τάσο, έτσι πρέπει να συνεχίζουμε. Σε ξέφυρες ρυθμούς. Λοιπόν, σε περιμένουμε και σένα να έρθεις εδώ, να ζήσουμε κι εμείς από κοντά το βαλμό της καρδιάς του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Εδώ όλοι μαζί παρέα. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή διασκέδαση. Υπέροχο, υπέροχο. Μ' αρέσει να καταγράφουμε τους ρυθμούς. Το κόψαν κατευθείαν το σήμα. Έπρεπε να το αφήσετε μέχρι να πάμε στις διαφημίσεις. Είναι πάρα πολύ ωραία. Αφήστε την εικόνα, είναι πάρα πολύ ωραία έτσι πως γλεντάνε. Γιατί είναι υπέροχη αυτή η εικόνα που μας μεταφέρουν από το κέντρο της πόλης, διότι ο κόσμος έχει ανάγκη από το να βγει, να διασκεδάσει, να γλεντήσει, να ανταλλάξει τις απόψεις του, τις γνώμες του, τις ιδέες του. Δες τι ωραία που διασκεδάζουν. Καλά, πλέον το έχουμε συνηθίσει εμείς έτσι. Κάθε χρόνο γίνεται... Καλά, κοίταξε, μας έλειψε επί κορονοϊού. Χαμός. Πέρασε ο κορονοϊός και αμέσως μετά ο κόσμος έχει ανάγκη ακόμη να ξεδώσει, να βγει να διασκεδάσει. Οπότε με αυτή την εικόνα θα πάμε σιγά σιγά σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε με την αποκλειστική συνέντευξη της Ζόζεφιν, η οποία μιλάει μετά τις φήμες περιχωρισμού με τον Νίνο. Και βέβαια μετά έχουμε και Αντώνη Ρέμο. Οπότε θέλω να μείνετε στην παρέα μας, διότι έρχονται δύο αποκλειστικές συνεντεύξεις, η μία πίσω από την άλλη. Μείνετε.